δεχτήκαμε με βαθιά τιμή και αγάπη την επίσκεψη, παύλα αυτοψία, της κυρίας Μενδώνη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μινά, που αποτελεί κέντρο της καθημερινής αναστροφής όλων των Καστρινών και των Κρητικών, κέντρο της καθημερινής προσευχητικής τους αναφοράς. Ο ναός αυτός, πληγωμένος από τα χρόνια και τις συνθήκες, ζητά την ανακαίνισή του. Τα προβλήματα τα ξέρετε, τα έχουμε πει κατ' επανάληψη. Χρόνια τώρα παρακολουθείτε την αγωνία όλων των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για αυτόν τον ναό, αλλά και όλων των ανθρώπων που τον αγαπούν και τον έχουν στην καρδιά τους, για να το δουν να αποκαθίσταται στην πρώτερη του μορφή και δόξα, όπως τον ανήγυραν οι ευσεβείς πρόγονοί μας που πύργωσαν εδώ την ευλάβειά τους και την τιμή τους στον Άγιο. Ο ναός αυτός έγινε σε χρόνους δίσεκτους για τον τόπο και δεν είναι μόνο ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα, αλλά προπάντων ένα μνημείο πνευματικής ελευθερίας. Έτσι τον βλέπουμε και αυτό το μήνυμα θέλουμε να εξακτηνώνει διαρκώς στους πολυάριθμους επισκέπτες του νησιού μας, που δρασκελίζοντας το κατόφλι του καθημερινά, ακόμα και αν είναι τουρίστες, αυτομάτως μεταμορφώνονται σε προσκυνητές. Αυτό λοιπόν το μεγάλο προσκύνημα της Κρήτης έρχεται σήμερα η αρρωγή της πολιτείας με την υπόσχεση και όχι μόνο, με την καλή διάθεση πρωτίστως, με την πρόθεση της κυρίας Υπουργού, αλλά και την καλή συνεργασία που έχουμε με τις φορείς του τόπου μας, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο και όλους όσους αγωνιούν με εμάς, με την καλή αγωνία, να το δούμε να αποδίδεται και πάλι στους Ηρακλειώτες και στους Κρητικούς όπως πρέπει. Το τι είναι ο Άγιος Μινάς για όλους το γνωρίζουμε και δεν είναι τους παρούσεις να το αναφέρομαι ξανά. Υπενθύμησα στην κυρία Υπουργό πως αν θέλει να δει κανείς τι σχέση έχει ο Άγιος Μινάς με τον ψυχισμό του Κρητικού, αρκεί να διαβάσει μόνο το απόσπασμα του Καζαντζάκη. Και αν θέλει να δει τι σημαίνει το κτίσιμο αυτού του ναού και τι απαιτείται να γίνει στους καιρούς μας, και πάλι ο ίδιος το αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά. Εγώ την ευχαριστώ και μόνο που ήρθε και μόνο που άκουσε την αγωνία μας και μόνο που ψηλάφισε με τα ίδια της τα χέρια το πρόβλημα του ναού, και είμαι σίγουρος, σιγουρότατος, ότι θα πράξει το άριστο για να χαρούμε όλοι. Για μένα προσωπικά, το ξέρετε, το έχω πει, είναι ο λόγος της αποστολής μου στο Ηράκλειο να φτιαχτεί αυτός ο ναός και να παραδοθεί στους επόμενους, στις γενιές που θα έρθουν, από τις οποίες και τον έχουμε δανειστεί. Και να πω ότι μέσα από τη συνεργασία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, η Περιφέρεια χρηματοδότησε τη μελέτη του έργου και είμαστε πανέτοιμοι για ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, πάντα με τη συνεργασία του Δήμου, για να μπορεί το έργο αυτό να ξεκινήσει. Η Περιφέρεια μέσω ευρωπαϊκών πόρων θα χρηματοδοτήσει με 5 εκατομμύρια το Δήμο Ηρακλείου, για να μπορεί να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου άμεσα και να, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για αυτή την διαχρονική και υποδειγματική συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί χωρίς τη συνεργασία και τη συνέργεια δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τη μελέτη αυτή πανέτοιμη, από κορυφαίους καθηγητές από το Μεσόβιο Πολυτεχνείο, όπως επίσης και τη συμπαράσταση του Δήμου Ηρακλείου, που όλοι μαζί με τον Αρχιεπίσκοπό μας, μαζί με τους συνεργάτες της κυρίας Υπουργού, είμαστε πανέτοιμοι για τη δημοπράτηση του έργου. Θέλω και εγώ να χαιρετήσω ξανά την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη, που νομίζω ότι υπήρξε εξαιρετικά αποδοτική, όπως άλλωστε συνηθίζει η ίδια η Υπουργός. Οι επισκέψεις αυτές, οι εντατικές επαφές και αυτοψίες της φέρνουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και είμαστε εδώ σε μία ακόμα επιβεβαίωση αυτού του κανόνα. Ο Άγιος Μινάς έχει ανάγκη να στερεωθεί. Αυτή η ανάγκη είναι επιτακτική.
από την πλευρά του ο Δήμος Ηρακλείου, σε συνεργασία βεβαίως με το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο των δράσεων που ορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης, θα είναι αρρωγός σε αυτό το έργο, το οποίο δεν μπορεί να καθυστερήσει. Εδώ βρισκόμαστε στο πρόθυρο ενός ζωντανού μνημείου. Αυτό το οποίο έχουμε πει και νομίζω ότι το έχουμε φέρει ένα βήμα μπροστά τις ημέρες αυτές, στις οποίες έχουμε την επίσκεψη της Υπουργού, είναι ότι θέλουμε ζωντανά μνημεία. Θέλουμε μνημεία να έρθουν στη ζωή. Αυτή είναι η περίπτωση των τυχών. Και θέλουμε βεβαίως μνημεία τα οποία ζουν ήδη, να συνεχίσουν να ζουν και να αποδίδουν περισσότερο για τους ανθρώπους. Πριν από 2,5 χρόνια περίπου, υπογράψαμε με την Περιφέρεια Κρήτης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μία προγραμματική σύμβαση, την οποία χρηματοδότησε η Περιφέρεια και επέβλεψε επιστημονικά και το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή ολοκληρωμένη μελέτη για την αποκατάσταση του Ναού του Αγίου Μινά, ενός ιερού ναού, ενός πολύ σημαντικού μνημείου, σύμβολο για την πόλη του Ηρακλείου και όχι μόνο. Πολλές φορές τα μνημεία είναι αυτά που μας υπαγορεύουν και τους χρόνους παρέμβασής μας. Κατανοώ πολλές φορές την αγωνία και την απέτηση τέτοιου είδους δύσκολα και σύνθετα αναστηλωτικά έργα να γίνονται γρήγορα. Εάν κάποια πράγματα γίνουν γρήγορα, κινδυνεύουμε να κάνουμε λάθη. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε με αγαθή τύχη, βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο που η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, έχει ελεγχθεί και μετά τον σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Επομένως, είμαστε ασφαλείς για την παρέμβαση την οποία θα κάνουμε. Έχουμε την τύχη να ξεκινά η προγραμματική περίοδος. Είμαστε απολύτως όριμοι και είμαστε εδώ όλοι μαζί, υπό τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, ακριβώς για να δείξουμε με την κοινή μας παρουσία και την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα για το έργο και την αποκατάσταση του Αγίου Μινά. Η Περιφέρεια Κρήτης με τον Δήμο Ηρακλείου έχουν την αγαθή προαίρεση και πλέον τα εργαλεία για να προχωρήσουν στην χρηματοδότηση αυτού του έργου μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως μόλις ακούσατε και από τον κύριο Περιφερειάρχη. Η Αρχιεπισκοπή είναι έτοιμη να υποστηρίξει το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο θα αναλάβει να εκτελέσει το έργο αυτό, διότι είναι έργο το οποίο απαιτεί ειδική τεχνογνωσία. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, στο τέλος της προγραμματικής περίοδου, ο συγκεκριμένος ναός, αυτό το πάρα πολύ σημαντικό μνημείο για το Ηράκλειο και για την Κρήτη, με τους έντονους συμβολισμούς, να αποδοθεί πλήρως αποκατεστημένο και ασφαλές στην λατρεία, αλλά και στην επίσκεψη και των Ηρακλειωτών και των Κρητών και των επισκεπτών μας από το εξωτερικό. Εκτιμάτε ότι εντός του έτους θα ξεκινήσει το όριμο αυτό έργο, θα μπει σε τροχιά υλοποίησης? Σε τροχιά υλοποίησης έχει μπει από τη στιγμή που έχουμε βρει τα χρηματοδοτικά εργαλεία και από τη στιγμή που έχουμε όριμη μελέτη. Από εκεί και πέρα υπάρχει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο τόσο η Αρχιεπισκοπή, όσον η Περιφέρεια, ο Δήμος και το Υπουργείο Πολιτισμού δεν μπορεί να ξεπεράσει. Το έργο θα δημοπρατηθεί έτσι όπως πρέπει να δημοπρατηθεί, με όλα τα χρονοδιαγράμματα τα οποία επιβάλλουν οι νόμοι.